Το Δεκέμβριο του 2009 το Solar Impulse πέταξε για πρώτη φορά στην Ελβετία. Χρειάστηκαν 6 χρόνια για την υλοποίηση του προγράμματο. Η πτήση του ηλιακού αεροσκάφου μπορεί να ήταν σύντομη, για πολλού όμω μια νέα εποχή για την αεροναυπηγική είχε ήδη ξεκινήσει. Μια πτήση χωρί καύσιμα, φιλική προς το περιβάλλον. Οι δυνατότητε του ηλιακού αεροσκάφου εξελίσσονται. Το 2010 η πτήση του διαρκεί 26 ώρες. Χρησιμοποιώντας μπαταρίες λιθίου μπορεί να αποθηκεύει αρκετή ενέργεια για να πετάει ημέρα και νύχτα. Η παρθενική πτήση για τον διάδοχό του το Solar έγινε τον Ιούνιο του 2014 στην Ελβετία. 17.200 ηλιακέ κυψέλες τροφοδοτούν τους τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες του. Το άνοιγμα πτερίγων είναι 72 μέτρα, περίπου όσο και σε ένα Airbus A380. Το βάρος του είναι 2.300 κιλά, όσο περίπου και ένα τζιπ 4x4, 150 φορές μικρότερο όμως από το γιγαντιαίο αεροπλάνο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Η μεγάλη στιγμή για τους ανθρώπους που 12 χρόνια πριν εμπνεύστηκαν το εγχείρημα έχει φτάσει. Ένας από αυτούς, ο Μπερτράν Πικάρ, εγγονός του Ελβετού εξερευνητή ο Γκίστ Πικάρ, μιλά για το φιλόδοξο ταξίδι λίγο πριν το ηλιακό αεροσκάφος ξεκινήσει για τον γύρο του κόσμου. We will start from Abu Dhabi. Θα αρχίσουμε από το Άμπου Ντάμπι, θα διασχίσουμε την Ινδία και την Κίνα. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί το μεγάλο άλμα προ τη Χαβάη και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η διάσκηση του Ατλαντικού προ τη Νότια Ευρώπη ή τη Βόρεια Αφρική και η επιστροφή στο Άμπου Ντάμπι για να ανακληρωθεί ο γύρο, δήλωσε ο κύριο Πικάρ. To the ο κυβερνήτη θα πρέπει να βρίσκεται στο κόκπιτ για 5-24 ώρα. Κατά τη διάρκεια τη ημέρας το αεροσκάφος θα πετά στα 28.000 πόδια και τη νύχτα στα 5.000. Ο επίσης εμπνευστής του εγχειρήματος, Αντρέ Μπορσμπεργκ, θα είναι ο πιλότος. Donc, de, de... Το πρόγραμμα για ξεκούραση ή ύπνο προβλέπει 20 λεπτά το μέγιστο κάθε φορά. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρξει εκ νέου επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου και αφού διαπιστωθεί ότι όλα τα όργανα λειτουργούν όπως πρέπει, ίσως να υπάρχει και ένα δεύτερο διάλειμμα, λέει. Πρόκειται για ένα τεστ αντοχής. Ωστόσο, οι εμπνευστέ του εγχειρήματο θέλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουμε ήδη την τεχνολογία που μπορεί να μειώσει στο μισό την κατανάλωση ενέργειας στον πλανήτη.